Βορύδη, να έρθουμε σε εσάς και να σας ρωτήσω, βλέπω σε διάφορες εφημερίδες υπάρχει μια διαμάχη μέσα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ του κυρίου Ντέντια, του κυρίου Αβγενάκη, ποιος ήταν το σωστό, ποιος ήταν το λάθος. Βλέπω και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ σήμερα της Εφημερίδας Συντακτών, δεν ξέρω μέσα για άλλες εφημερίδες, στην πρώτη σελίδα τουλάχιστον, επικοινωνία Ντέντια Καραμαλή με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών, Νίκο δεν είχε άδικο. Ναι. Τι γίνεται μες στη Νέα Δημοκρατία? Να πω κάτι το οποίο το έχω κρατήσει και με έχει έτσι συγκλονίσει. Να ξεκινήσω από αυτό. Αυτό το ρεπορτάζ σας το προηγούμενο. Με τον άνθρωπο στο σπίτι στην Τραπετσόνα. Κοιτάξτε, για να φτάσουμε πάντως στο επίπεδο του κοινωνικού κράτους που θέλουμε, νομίζω όλοι θέλουμε, αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να έχουν στήριξη. Και η στήριξη, γιατί είπε διάφορα πράγματα. Πήγα στο Δήμο, δεν βρήκα άκρη, πού να συνεννοηθώ. Υπάρχει ένα κομμάτι συμπολιτών μας που μπορεί να αντιμετωπίζει τεράστια δυσχέρεια ακόμα και να αποκτήσει πρόσβαση και ενημέρωση για δομές που ενδεχομένως ήδη υπάρχουν και θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Άρα αυτό σημαίνει ότι το σύστημα έχει βαθύ πρόβλημα και πρέπει να δουλέψει. Και πρέπει να υποστηριχτούν, δηλαδή τώρα επιτρέψτε μου, τα επιδόματα για παράδειγμα για αυτή την περίπτωση είναι. Είναι για αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι και ο Δήμος όμως. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Προσέξτε, γι' αυτό σας είπα. Μα δεν είπα εγώ τίποτα. Μα ακούσατε να πω εγώ κυβέρνηση. Εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο το θέμα. Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ θα μπορούσε το κοινωνικό να είναι... τιμολόγιο. Προφανώς θα μπορούσε να είναι. Είναι, δεν είναι, δεν ξέρω. Μπορεί και να ήταν, γιατί. Προφανώς θα μπορούσε να είναι. Αλλά πρόσεξε, αν δεν είναι, μπορεί να μην το ξέρει. Ακριβώς. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτω από τη γραμμή. Και δεν πάει κανείς να τους πλησιάσει. Και δεν μπορούν μόνοι τους να το κάνουν. Όχι, φανταστείτε όμως να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ θέλει πολλή δουλειά αυτό το φανταστείτε πράγμα. Φανταστείτε τώρα οι υπάλληλοι των Δήμων πόσες τέτοιες περιπτώσεις καθημερινά δέχονται στα γραφεία τους. Έτσι, θέλει, πώς θέλει, να βοηθήσουν αυτό, όλους αυτούς. Αυτό όμως είναι η δουλειά. Με συγχωρείτε πολύ, ο Δήμος έχει ευθύνη. Με συγχωρείς, ο άνθρωπος πήγε στο Δήμο. Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος. Μα πήγε στο Δήμο ο άνθρωπος και είπε ότι δεν ξέρουμε τώρα γιατί. Δεν δουλεύουν οι δομές. Δεν ξέρουμε. Για να δεις ποιος στέκει στο σπίτι θέλει μια κουβέντα με τον ίδιο τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι το βοήθεια στο σπίτι θα μπορούσε να είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Ένα ενδεχόμενο. Δεν προϋποθέσεις αυτός, γιατί είναι νέος. Πάμε στα... Το βοήθεια το σπίτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχομαι τώρα. Αυτό έχει δίκιο ο κύριος Βορύδης, ότι πρέπει να θέλει δουλειά, προστρέξουμε προς αυτούς τους ανθρώπους. Θέλει δουλειά, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι κάτω από τη... Πάμε στα πολιτικά μας, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, να πω απλώς το εξής για το θέμα των πλειοψηφιών. Γιατί κάνατε μια συζήτηση για το θέμα των πλειοψηφιών. Κοιτάξτε. Ξέρω ότι στο τέλος θα απαντήσετε για τα εσωτερικά, δεν πειράζει. Ποια εσωτερικά, να σας απαντήσω γρήγορα στα εσωτερικά. Δεν έχουμε εσωτερικά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το τελειώσαμε το ζήτημα των εσωτερικών. Δηλαδή... Είναι απάντηση. Είναι απάντηση. Όχι, δεν έχουμε. Συγγνώμη, ο κύριος Δένδιας είπε ευθέως και δημοσίως ότι δεν ήταν όλοι στην κεντροδεξιά γραμμή στη συζήτηση για τις Πρέσπες. Το είπε. Η γραμμή του κόμματος εκφράζεται από τον πρόεδρό του. Ναι. Ο πρόεδρος του, στα ζητήματα τα οποία έγιναν κατά τη συζήτηση, ο πρόεδρος του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζητήσεως που έγινε στις Πρέσπες, καταχειροκροτήθηκε από το σύνολο των βουλευτών. Αυτός είναι ο οποίος καθορίζει τη γραμμή. Η δε γραμμή, ειδικά στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, ήταν, όταν λέμε μπετοναρισμένη, μπετοναρισμένη σε όλα τα επίπεδα. Γιατί στην πραγματικότητα το ερώτημα ήταν ένα. Ναι ή όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Και εκεί διαμορφώθηκε ένα ευρύτατο, θα σας έλεγα, όχι μόνο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αυτονοήτως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ένα ευρύτατο λαϊκό μέτωπο απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Ο καθένας με το σκεπτικό του, εγώ θα πω. Κάποιος με ένα πιο μαξιμαλιστικό σκεπτικό. Έτσι είπε ο κ. Λανδίας, ότι δεν ήταν το σκεπτικό, λοιπόν, το κεντροδεξιό σκεπτικό. Μα αυτό όμως που συζητάγαμε τώρα. Δεν ήταν το πώς θα επέλει ο καθένας σύμφωνα με τη γνώμη του το θέμα των Σκοπίων. Αυτό που συζητάγαμε ήταν η συμφωνία. Ο Αβγενάκης και εκεί υπήρχε μια ευρύτατη συνέντευξη. Και είπε ότι ο Δένδιας έχει άδικο. Εκεί λοιπόν έγινε μια παρέμβαση του κ. Δένδια, ο οποίος έκανε ορισμένες σκέψεις πάνω στα ζητήματα τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Και επ' αυτού υπήρξε μια απάντηση του κ. Αβγενάκη και επ' αυτού υπήρξε μια διευκρίνηση του κ. Αβγενάκη και τώρα τελείως τι συζητάμε δεν ξέρω. Γιατί το ξεκαθαρίζω. Εμάς η θέση μας εδώ είναι ευρύτατη, πλατιά,
συμφωνούμε όλοι, η πολιτική προτεραιότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα φτάσει να συγκροτήσει τη χώρα με ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι μπροστοβαρές, το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και για να γυρίσω λοιπόν τώρα, τώρα στο πολιτικό μας ζήτημα. Δώστε μου ένα λεπτό, πάμε στις ειδήσεις και γυρνάμε. Αλλά τώρα συζητήσαμε το μείον. Με συγχωρήσατε. Συζητήσαμε το μείον και δεν συζητάμε το όν. Αφήστε να το κρίνουμε εμείς αυτό όμως τώρα. Δεν φεύγουμε. Έτσι δεν είναι, αφήστε να το κρίνουμε εμείς. Και θα ρωτήσουμε και για άλλα. Να μην ρωτήσουμε δηλαδή για αυτό που συμβαίνει. Το μείον. Κάτι γνώμη. Κάτι γνώμη. Το μείον. Λοιπόν, πάμε στην ώρα του. Επιστρέφουμε. Δεν φεύγει. Κύριε Βορύδη. Μπορώ τώρα. Θα κλείσουμε. Εσά μην ανησυχείτε. Μου επιτρέψετε να πω. Εσύ θα κλείσετε. Θα κλείσετε εσεί. Έχετε βάλει το χέρι σα, κύριε Βορύδη, και διαλύετε άλλα κόμματα, όπω καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα τι ψηφίστηκε, γιατί το ζήτημα τη πλειοψηφία στη Βουλή για μένα είναι σημαντικό. Νομίζω αντικειμενικά είναι σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε οι 153 καταρχήν τι ψήφισαν, γιατί αυτό έχει μια σημασία να ξέρουμε πώς συγκροτούνται και τι ψηφίζουν ακριβώς οι 153. Οι 153 αυτοί τώρα της χτεσινής ψηφοφορίας ψήφισαν να ιδρυθεί μια ακόμη γενική γραμματεία, κόστος 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, την ίδια ώρα που ο κ. Πολάκης δεν έχει λεφτά για φάρμακα και καθυβρίζει τον κόσμο να του ζητάει διευκρινήσεις. Τι γραμματεία είναι αυτή? Αυτή είναι λοιπόν μια γραμματεία εποπτείας της διοικητικής μεταρρύθμισης. Θα εποπτεύει και θα συντονίζει το έργο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Λοιπόν, μετακλητή. Είναι η αναβάθμιση. Μετακλητή. Όχι, αυτό ήταν ένα κεφάλαιο. Μάλιστα. Έχει ένα δεύτερο κεφάλαιο με το οποίο συστήνεται μια γραμματεία με το οποίο πληρώνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Για τη γραμματεία αυτή, η οποία θα συντονίζει το έργο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Αυτό ήταν το χτεσινό 153. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι εμπεδώνεται και είναι σαφές και καθαρό ότι έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Μειοψηφίας. 153 έχει, τι μειοψηφία? Ακούστε, έχει 145 και αναζητά κάθε φορά σε κάθε νομοσχέδιο τους υπόλοιπους 6. Όχι, μα πει ψήφο εμπιστοσύνης. Η ψήφος εμπιστοσύνης δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυτονόητη στήριξη σε κάθε νομοσχέδιο. Θα αναζητά τώρα λοιπόν η κυβέρνηση κάθε φορά τις συμφωνίες μέσα στη Βουλή. Και επειδή ακριβώς δεν είναι αυτό διακριβώσιμο όπως γινότανε κανονικά, να το πω, ποιο είναι το κανονικό, ψηφίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκπροσωπεί 145. Όσο αυτό δεν είναι το κανονικό, είναι κοινοβουλευτική πρακτική. Θα δεν σας είναι πω γιατί, θα σας πω γιατί το άκουσα και είναι εσφαλμένο. Βοή. Είναι και κανονικό. Δεν να εξηγήσω είναι. Γιατί είναι κανονικό. Να σας το πω τώρα, αν θέλετε να μπούμε στα τεχνικά. Το 69 παράγραφος 4 του κανονισμού της Βουλής λέει ότι η πλειοψηφία διακριβώνεται από τον πρόεδρο. Πάμε στο πολιτικό, κύριε Βοήδη, όμως. Έτσι, άρα είναι κανονικό. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι. Απλώς γιατί είναι κανονικό? Γιατί άμα έχεις 145 παραδείγματος χάρη και τους ΑΝΕΛ που ξέρεις ότι στηρίζουν την κυβέρνηση, μετράς ναι, πήγες στο 151. Κυβέρνηση μειοψηφίας, λέτε εσείς. Άρα λοιπόν έχουμε κυβέρνηση μειοψηφίας. Γιατί όταν θα μετράει μες στη Βουλή, δεν υπάρχει και αυτό. Πρέπει να διακριβώνεται κάθε φορά. Και εδώ γεννάτε ένα ακόμα ζήτημα. Έχουνε αυτοί οι 6 συμφωνία σε όλα ή αύριο θα έρθει ένα πιο δύσκολο νομοσχέδιο? Να πω κάτι. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακούω για παράδειγμα ότι θα έχει ένα όριο το οποίο θα προστατεύει. Τι θα γίνει αν κάποιος από τους 6 πει ότι το όριο είναι χαμηλό? Θέλω παραπάνω όριο. Θέλω παραπάνω όριο. Δεν μου αρέσει αυτό. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα δημιουργούν πίεση. Για μένα έχει λύσει η κυβέρνηση. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν έχει λύσει. Σας πω ποια κατά τη γνώμη μου είναι η λύση. Να αφήσουν τώρα όλοι αυτοί που παριστάνουν τους ανεξάρτητους στην πλάκα και να, ενταχθούν στο και να πάνε να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και να τελειώνει η ιστορία. Αυτό είναι δηλαδή το πιο απλό και το πιο καθαρό. Και να πέσουν εκεί μάσκες, να ξέρουμε όλοι ότι οι άνθρωποι κάνανε επιλογή με συγκεκριμένους όρους. Έτσι. Και αυτό καθαρίζει το θέμα. Πάμε στην κουβέντα μας παρακάτω τώρα. Υπάρχει μια καταγγελία από τον κύριο Μαυρωτά εδώ μπροστά σας, στο Open. Ακούστε. Βάλετε το χέρι σας για αυτό το πράγμα. Ακούστε, θα σας πω τώρα. Εδώ, αυτή η συζήτηση στην οποία ακούω κάνουν τα μικρότερα κόμματα, το ακούω και από τον κύριο Καμένο, το ακούω και από τον κύριο Θεοδωράκη και από τον κύριο Μαυρωτά μόλις. Ακούστε. Γιατί δεν είναι να κάνουν ένα βασικό ερώτημα στον εαυτό τους αυτά τα κόμματα? Οι βουλευτές τους γιατί φεύγουν? Τους πήρε κανείς από τα αυτοί? Τους εκβίασε κανένας? Ήταν υποχρεωτικό? Γιατί το βασικό είναι ότι μετακινούνται οι βουλευτές τους. Γιατί μετακινούνται? Μετακινούνται. Ο Ψαριανός και ο Αμυράς, ας πούμε, γιατί διαφωνούν με το θέμα της Μακεδονίας. Μετακινούνται και γιατί προφανώς έχουν εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες. Για μείζωνα θέμα. Για τα οποία όμως έχουν ευθύνη τα κόμματα. Γιατί έχουν ευθύνη τα κόμματα?
Γιατί στην πραγματικότητα αυτά, επειδή είναι γεννήματα συγκυριακά της αντιμνημονιακής περίοδου, δεν έχουν παχτωμένες ιδεολογικοπολιτικές και προγραμματικές θέσεις. Και διαλύονται μόνα τους, λέτε. Και στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουν τώρα μια διπλή πίεση. Μια ορατή δημοσκοπική πίεση ότι δεν μπαίνουν στη Βουλή. Σαφές, κύριε Βορύδη. Και από την άλλη μεριά τις εσωτερικές τους αντινομίες και αντιφάσεις. Γιατί να συζητήσουμε αυτά, συζητάμε τώρα τι. Δηλαδή ο κύριος Θοδωράκης λέει το εξής περίπου, για να σταματήσω ευθέως το ερώτημα. Ναι, λέει ότι ο βουλευτής του έφυγε επειδή τον πήρε τηλέφωνο ένας άλλος βουλευτής. Γι' αυτό. Δηλαδή, μάλιστα, εγώ άμα πάρω τώρα ένα τηλέφωνο του κύριου Σαντρονιού, λέτε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει στην Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην Ελλάδα. Πάρτε με τηλέφωνο και το αφήνω ανοιχτό. Φανταστείτε και το αντίστροφο δηλαδή. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη. Για να σπάσουμε πλάκα.